τι ισχύει τελικά. Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι τον συνάδελφό μου τον συνάντησα χτες. Α, ωραία. Στο νοσοκομείο, έχω προσωπική άποψη είναι, και κουβέντα. Πρώτα απ' όλα να δούμε την υγεία του πώς είναι. Δεν κινδυνεύει η ζωή του, αλλά καλύτερα μην τον δείτε. Α, τόσο πολύ. Είναι μαύρος στο ξύλο. Αλήθεια. Επιβεβαίωσα ότι πήγε εκεί για να δει τη φίλη του. Μάλιστα. Και τα γεγονότα, το άλλο το γεγονός, ο Δράκος, ότι πήγε εκεί για να ελέγξει παρεμπόριο κτλ. Δεν υπάρχει. Το παραμύθι αυτό δεν έχει δράκο. Υπάρχει στον τύπο σήμερα. Πάντως το γράφουν αρκετά ρεπορτάζ, κύριε Ντούμα. Ναι, το δήλωσαν οι αντεξουσιαστές αυτό. Μάλιστα. Το είπαν οι αντεξουσιαστές. Και κάποιοι ταυτίζουν τις απόψεις. Απαγορεύεται να πάει αστυνομικός εκεί στο πανεπιστήμιο. Απαγορεύεται. Αντί η είδηση λοιπόν να είναι ότι 30 την έπεσαν και έδιραν ανηλαιώς έναν πολίτη που πήγε στην ΑΣΟΕ. Είναι ότι αστυνομικός τράβηξε όπλο. Φορούσε για να δούμε. Φορούσε στολή, κύριε Ντούμα. Όχι, δεν φορούσε στολή. Είχε την ατυχία να χρησιμοποιεί το κράνος της Δίας και με την ιδιωτική του μηχανή. Το κάνουν πολλοί αυτό. Οπότε τον αναγνώρισαν. Για να μην έχουν δεύτερο κράνος και τον αναγνώρισαν από εκεί. Σωστά έβγαλε όπλο. Απόλυτα σωστά. Και προβλεπόμενο κατά τον νόμο. Ο νόμος λοιπόν προβλέπει ότι εφόσον κινδυνεύει σωματική ακεραιότητα η δική του ή η δική σας, θα μπορούσε να προστατεύσει εσάς από ξυλοδαρμό. Εκφοβιστικά, όπως και έκανε, εκφοβιστικά προεξέτεινε το υπηρεσιακό του όπλο και ευτυχώς φοβήθηκαν και, δεν τον έστειλαν στον Άγιο Πέτρο. Εάν όντως δεν υπήρχε καμία πρόκληση όπως λέμε τώρα, τι συμβαίνει εδώ κύριε Ντούμα? Έχουμε κάποιους νταβατζίδες μέσα στα πανεπιστήμια ή οπουδήποτε που κάνουν face control και απαγορεύουν στον αστυνομικό, στον γιατρό, στον δημοσιογράφο, στον οποιοδήποτε να μπει μέσα. Για τι αυτούς, συμβαίνει ακριβώς? Για αυτούς κάποιες κατηγορίες εργαζομένων είναι κόκκινο πανί και όποιος πηγαίνει εκεί απαγορεύεται. Ναι, λέτε ότι την καθαρίσατε την ΑΣΟΕ όμως. Γιατί είχαμε μείνει με την εντύπωση ότι εκεί καθαρίσατε και το παραεμπόριο και το ταβατζιλίκι. Πάρα από ό,τι βλέπω δεν το καθαρίσατε. Πάρα πολύ σωστή. Και πρέπει να ομολογήσουμε ότι στα χαρτιά ο νόμος άλλαξε. Το άσυλο καταργήθηκε, αλλά έμεινε ακόμη στα χαρτιά. Ίσως, σίγουρα, θέλει καιρό για να γυρίσει αυτή η κατάσταση. Κύριε Ντούμα, ισχύει ότι ο συγκεκριμένος συνάδελφός σας είναι μεταξύ των νεοπροσληφθέντων και τέλος πάντων δεν είχε και ιδιαίτερη εμπειρία στο σώμα? Δεν είχε. Καταρχήν ήταν ένα παιδί 22 χρονών. Για να πούμε ότι ήταν εμποτισμένο με κάποια χαρακτηριστικά, ιδεολογικά. Είναι στους νεοπροσληφθέντες. Στους νέους. Μάλιστα. Και αποδείχθηκε, είναι εκπαιδευμένος, και αποδείχθηκε ότι ήταν εκπαιδευμένος. Διότι έσωσε τη ζωή του κάνοντας χρήση μόνο εκφοβιστικά προεξέτεινε το όπλο και όπως θα δείτε στο βίντεο. Η αντίδραση Ραγκούση πώς σας φάνηκε? Καταρχήν φαίνεται ότι ο κύριος Ραγκούσης σε λίγο από τις γκάφες που κάνει θα γελάει και ο κύριος Τόσκας μαζί του. Διότι η πρώτη γκάφα που έκανε ήταν συλλήβδην τους ειδικούς φρουρούς να τους πει επικίνδυνους, ενώ στην προσωπική του φρουρά έχει ειδικό φρουρό. Και ο πρώην πρωθυπουργός, δεν υπάρχει το άκρο να της γκάφας. Τον έχουμε καλέσει την Πέμπτη. Την Πέμπτη έχουμε το μνημόσυνο της δολοφονίας των δύο αστυνομικών στο Ρέντι. Τον έχουμε καλέσει, ιδιαίτερη πρόσκληση. Θέλουμε να έρθει, να ζήσει την ανατριχύλα και το δέος. Είναι το μέρος να έρθει. Να ζήσει την ανατριχύλα και το δέος εκεί τη στιγμή και των συγγενών. Και να μην μείνει στην ανατριχύλα τη Επιτροπή τη Νοβάρτη. Μέσα σε όλα αυτά. Γι' αυτό, μια και το λέτε, να πούμε, κυρία Μακρύ, ότι ο κύριος Πλεύρης ήρθε ξενυχτισμένος εδώ, γιατί χθες ήταν στην Επιτροπή και εξετάζεται τον κύριο Σαράφη. Πώς περάσατε με τον κύριο Σαράφη? Εντάξει, για μας ήταν.